Το κοινοτικόν από το 2014 ανέδειξε τη διαχείριση των απορριμμάτων ως ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει η πόλη. Για όσους δεν έχουν κοντή μνήμη, το κλείσιμο της Ξερόλακας ήταν κεντρικό προεκλογικό ζήτημα πριν 5 χρόνια, με πολλούς να επενδύουν πολιτικά πάνω σε αυτό. 5 χρόνια μετά δεν έγινε απολύτως τίποτα για τα σκουπίδια. Κάποιες παρεμβάσεις, όπως το νέο κύτταρο και η δρομολόγηση κατασκευής τείχου αντιστήριξης, απλά δίνουν λίγο χρόνο ζωής στον υπερκορεσμένο Χιτά. Τίποτα δεν έγινε για τα στραγγίδια που ρέουν ανεξέλεγκτα, για το βιοαέριο που παραμένει εγκλωβισμένο τόσα χρόνια, έτοιμο να τεινάξει στον αέρα το σκουπιδόλοφο. Τίποτα για τη μείωση των σκουπιδιών που πάνε για θάψιμο. Η ίδια η Ξερόλακα όχι μόνο δεν έκλεισε, αλλά πλέον αναβαθμίζεται σε σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Το χειρότερο είναι ότι η ανακύκλωση έχει αφαιθεί στη μοίρα της 5 χρόνια τώρα. Δεν έγινε απολύτως τίποτα για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Τίποτα για ένα εναλλακτικό σχέδιο που θα παρέκαμπτε το σημερινό αποτυχημένο σύστημα. Το αποτέλεσμα είναι το ποσοστό των ανακυκλώσιμων να μειώνεται συνεχώς σε μια πόλη που ήταν πρωτοπόρα σε αυτό το κομμάτι. Για κομποστοποίηση, στην Πάτρα καλύτερα να μην μιλήσουμε καθόλου, γιατί μοιάζει με ανέκδοτο. Έτσι, το σύνολο σχεδόν των απορριμμάτων καταλήγουν για ταφή. Χωρίς ανακύκλωση, κομποστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση, ακόμη και αν και όταν γίνει το εργοστάσιο του φλόκα, το υπόλοιπο που θα οδηγείται για ταφή θα είναι τόσο μεγάλο, ώστε ο νέος χώρος πολύ γρήγορα θα κορεστεί. Ενώ τα υλικά που θα ανακτώνται από τη μηχανική επεξεργασία θα είναι και λίγα και κακής ποιότητας, με αποτέλεσμα η πώλησή τους να μειώνει ελάχιστα το υψηλό κόστος λειτουργίας του εργοστασίου. Όλοι γνωρίζουμε στις πλάτες ποιον θα πέσει αυτό το κόστος. Σε εμάς τους δημότες. Γι' αυτό λοιπόν, άμεσα θα πρέπει να ξεκινήσει εντατική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και κυρίως των μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και τη μείωση των απορριμμάτων. Να γίνει προμήθεια ξεχωριστών κάδων για τα ανακυκλώσιμα υλικά, ώστε να γίνεται διαχωρισμός στην πηγή. Να τοποθετηθούν κάδοι για συλλογή των οργανικών απορριμμάτων στους μεγάλους καταναλωτές της πόλης, δηλαδή τα νοσοκομεία, το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ. Να γίνει υποχρεωτική η λειτουργία τριών κάδων ανακύκλωσης σε όλα τα καταστήματα εστίασης της πόλης. Ένας για τα οργανικά υπολείμματα, ένας για τα ανακυκλώσιμα και ένας για τα υπόλοιπα σκουπίδια. Να επανεξεταστεί το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων με τοποθέτηση του σε ρεαλιστική βάση και άμεση έναρξη υλοποίησης των βασικών του κατευθύνσεων με εκπώνηση μελετών, εξέβρεση χώρων κλπ. Εκτός όμως από όλα τα παραπάνω, σημαντικό ρόλο θα πρέπει να παίξουν και οι ίδιοι οι πολίτες. Οι τοπικές κοινωνίες, σε επίπεδο συνοικίας, οικισμού, γειτονιάς, ακόμη και πολυκατοικίας, μαζί με τους τοπικούς συλλόγους, θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη μείωση των απορριμμάτων τους, τη διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων, την επαναχρησιμοποίηση, ακόμη και την κομποστοποίηση, όπου αυτό είναι εφικτό. Να δοθεί χώρος για συνεταιριστικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, οι οποίες θα συλλέγουν και θα εμπορεύονται τα ανακυκλώσιμα υλικά, δίνοντας παράλληλα εργασία σε άνεργους συμπολίτες μας. Να μην αφήσουμε την ανακύκλωση στα χέρια της αποτυχημένης εταιρείας ανακύκλωσης που τη διαχειρίζεται σήμερα, με ευθύνη του κράτους, αλλά και την συγκατάβαση της Δημοτικής Αρχής.